άκουσε τη λέξη ο Κύριος, ο Θεός. Εγώ σου μιλάω προσωπικά αυτό το πρωινό, λέγει ο Κύριος, ο Θεός. Σπέρμα του Κυρίου είσαι. Εγώ θέλω λύση αυτό τον πλούτο που έχεις μέσα στην καρδιά σου, λέγει ο Κύριος. Και θέλω πλατείνει τα όρια της πίστης σου, λέγει ο Κύριος. Θέλω σε εμπλουτίσει, λέγει ο Κύριος, με θεϊκή αποκάλυψη, με θεϊκή διάκριση, λέγει ο Κύριος. Νόησε την αξία της διάκρισης, λέγει ο Κύριος, για να μπορείς να ξεχωρίζεις τα πνεύματα στη ζωή σου, για να μπορείς να ξεχωρίζεις τις καταστάσεις στη ζωή σου. Το έργο είναι δικό μου, λέγει ο Κύριος. Η δικιά σου ικανότητα πρέπει να μειώνεται, λέγει ο Κύριος, αλλά η δικιά μου ικανότητα πρέπει να φανερώνεται από το πνεύμα μου, λέγει ο Κύριος. Καθώς εσύ αναπάβεσαι και υπακούς με το θέλος σου στην φωνή μου, λέει και ο Κύριος. Νόησε ότι οι εποχές που ζεις είναι δύσκολες, λέει και ο Κύριος. Δυσκολίες θα έρθουν στον κόσμο, λέει και ο Κύριος. Διότι η αμαρτία πληθαίνει στον κόσμο, λέει και ο Κύριος. Αλλά εσύ θα πρέπει να φωτιστείς από τη δικιά μου τη σοφία, από τη δικιά μου την χάρη, η προφητεία μου, λέει ο Κύριος. Θα λύσει αυτό που έχεις μέσα σου, λέγει ο Κύριος. Θα λύσει τον πλούτο που έχεις μέσα σου, λέγει ο Κύριος. Θα λύσει το σχέδιο που έχεις μέσα σου, λέγει ο Κύριος. Πιστός και αληθινός είναι ο Κύριος. Να εκπληρώσει τον βιβλικό του λόγο. Να εκπληρώσει το λόγο του για τη συγγένειά σου και την οικογένειά σου, λέγει ο Κύριος. Εγώ θα σου πάρω, λέγει ο Κύριος, κάθε αμφιβολία και κάθε δυσπιστία που ταράζει την καρδιά σου, λέει ο Κύριος, προς το θέμα της οικογένειάς σου, λέει ο Κύριος, και θα γαλινέψεις την καρδιά σου, θα γαλινέψεις την ψυχή σου και θα νοήσεις ότι το δώρο της οικογένειας είναι δικό μου δώρο. Εγώ στο χάρισα και εγώ πρέπει να το κρατώ στα δικά σου τα χέρια. Εγώ είμαι αυτός που θα ανοίξω περάσματα, λέγει ο Κύριος. Η δικιά σου στάση και η δικιά σου καρδιά είναι να μπορείς να ανταποκρίνεσαι και να εισέρχεσαι στο άνοιγμα του Κυρίου. Να μπορείς να διακρίνεις τους δρόμους και την βουλή του Κυρίου. Να μπορείς να έχεις νίκη πρώτα στη ζωή σου, λέγει ο Κύριος. Νόησε ότι η νίκη ξεκινάει πρώτα από τον εαυτό σου, λέγει ο Κύριος. Νόησε ότι η νίκη ξεκινάει πρώτα από τη ζωή σου, λέγει ο Κύριος. Νόησε ότι η νίκη ξεκινάει πρώτα από τον εαυτό σου, λέγει ο Κύριος. Από εκεί θέλω πάρει, λέγει ο Κύριος. Και θέλω μεταδώσει και σ' άλλους ανθρώπους, λέγει ο Κύριος. Νόησε ότι ο λόγος μου θα καλύψει τα κενά της πίστης, λέγει ο Κύριος. Νόησε ότι ο λόγος μου θα καλύψει τα κενά στη ζωή σου, λέγει ο Κύριος. Ο λόγος μου θα σου δώσει όραμα, θα σου δώσει ελπίδα, θα σου δώσει κατεύθυνση, θα σου δώσει άνοιγμα στην καρδιά σου, λέγει ο Κύριος. Νόησε ότι αυτός είναι ο βιβλικός τρόπος που εργάζουμε. Οι προφήτες μου μίλησαν, λέγει ο Κύριος, και ο λόγος μου στα χρόνια, στις εποχές εκπληρώνεται. Τίποτα δεν θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο, λέγει ο Κύριος, αν οι προφήτες μου δεν έχουν μιλήσει. Κανένα άνοιγμα δεν θα γίνει σε αυτόν τον κόσμο, λέγει ο Κύριος, αν οι προφήτες μου δεν προφητεύσουν το άνοιγμα του Κυρίου. Νόησε ότι ζεις σε εποχή που έρχεται πνευματική περιτομή, λέει, από το ακάθαρτο, ο Κύριος. Και θέλω καθαρίσει τη σκέψη σου, λέγει ο Κύριος. Θέλω καθαρίσει την καρδιά σου, λέγει ο Κύριος. Και θέλεις περπατάει σε ένα περιβάλλον ειρήνης, σε ένα περιβάλλον σοφίας, σε ένα περιβάλλον χαράς και ειρήνης, λέγει ο Κύριος. Μέγα το σχέδιο του Κυρίου για αυτό το έθνος, λέγει ο Κύριος. Μεγάλη μερίδα του Κυρίου για αυτή τη χώρα, λέγει ο Κύριος. Νόησε πως κινείται η κίνηση του Αγίου Πνεύματος, λέγει ο Κύριος. Ξεκίνησε το έθνος του Ισραήλ, λέγει ο Κύριος. Ήρθε στην Ελλάδα και ξεκίνησε στα έθνη, λέγει ο Κύριος.
αλλά είναι εποχές που μερίδα θαυμαστή έρχεται σε αυτό το έθνος, λέγει ο Κύριος. Και θέλει ψωθεί ένα σπέρμα εκκλησίας τελείως διαφορετικό, λέγει ο Κύριος, με άλλη αντίληψη, με άλλη χάρη, με βιβλικές βάσεις, λέγει ο Κύριος. Και όλα τα έθνη θα στραφούν σε αυτό το έθνος, λέγει ο Κύριος. Όπως στραφήκανε τα έθνη στο έθνος της Αιγύπτου, λέγει ο Κύριος. Όταν το έργο του Κυρίου στην Αίγυπτο κάλεσε από όλο τον κόσμο, λέγει ο Κύριος. Διότι ήρθε μεγάλη πείνα σε όλα τα έθνη, λέγει ο Κύριος. Νόησε ότι ο λαός του Κυρίου ζει σε πνευματική έλλειψη, λέγει ο Κύριος. Νόησε τι είναι το πνευματικό σιτάρι και τι είναι το άχυρο, λέγει ο Κύριος, που θα χορτάσει την καρδιά σου. Ο Κύριος πάντα κινείται με βιβλικούς τρόπους, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος πάντα κινείται με βιβλικούς λόγους, λέγει ο Κύριος. Ο Κύριος πάντα κινείται με βιβλικές αλήθειες, λέγει ο Κύριος. Λόρα σερίντα λαμπόρια. Μεγάλη παιδεία ήρθε σε αυτό το έθνος, λέγει ο Κύριος. Η κρίση που ήρθε σε αυτή τη χώρα, λέγει ο Κύριος, είναι μια κρίση και να φέρει καρπό που θα μείνει, λέγει ο Κύριος. Εγώ θέλω ανοίξει τα όρια της προφητείας σου. Εγώ θέλω αλλάξει τα όρια της προσευχής σου. Εγώ θέλω αλλάξει τα όρια της αντίληψής σου. Εγώ θέλω μεγαλώσει τα όρια της ανάπαυσής σου, λέγει ο Κύριος. Θα μπορείς να αναπαύεσαι και δεν θα αγωνιάς, λέγει ο Κύριος. Και η ανάπαυσή σου είναι κληρονομιά και θα παίρνεις από την καρδιά σου, λέγει ο Κύριος, για να μοιράζεις ανάπαυση στους ανθρώπους. Διότι ανάπαυση θέλουν οι καρδιές των ανθρώπων. Εγώ θα μεγαλώσω τα όρια της ανάπαυσης στην καρδιά σου, λέγει ο Κύριος. Και θα μπορείς εσύ να παίρνεις το περίσσευμα και να το δίνεις, λέγει ο Κύριος. Άγιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Άκουσε τι λέγει ο Θεός, Ράτσα. Ράτσα, ο Θεός σε έφερε από την γη σου, από το έθνος σου, σε αυτόν τον τόπο. Διότι σχέδιο Θεού θα εκπληρωθεί στη ζωή σου. Σπέρμα από τη φυλή σου. Σπέρμα από το λαό σου. Θα σε πλησιάσει, λέγει ο Κύριος. Και θα επιθυμήσει την παρέα σου, τα λόγια σου, τη συντροφιά σου, για να μπορείς να γίνεις ένα κανάλι και ένα σχέδιο στο έργο του Κυρίου. Ο Κύριος θα φέρει την Ινδία στη ζωή σου, λέγει ο Κύριος. Σπέρμα Θεού σε, λέγει ο Κύριος. Έχεις αδυναμίες, λέγει ο Κύριος, αλλά η χάρη του Κυρίου θα υπερπηδήσει τις αδυναμίες σου, λέγει ο Κύριος, και θα γίνεις δυνατός άντρας πίστης, αφιερωμένος άντρας πίστης, κοντά στον ποιμένα σου, κοντά στον εργάτη σου, λέγει ο Κύριος, για να μπορείς να εργαστείς με το χάρισμα της διακονίας σου, λέγει ο Κύριος. Άγιος είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Άκουσε τι λέγει ο Θεός Σπύρο. Εγώ σε κάλεσα, λέγει ο Κύριος. Πάντα η καρδιά σου έχει αγάπη προς εμένα, λέγει ο Κύριος. Πάντα η καρδιά σου εξητούσε εμένα, λέγει ο Κύριος. Εγώ σε κάλεσα για να ανοίξω και ανοίγω, λέγει ο Κύριος, δρόμους θαυμαστούς. Και θέλω αξιοποιήσει τα λόγια που εσύ μιλάς, λέγει ο Κύριος. Γνωρίζω τις δυσκολίες που έρχονται στο περπάτημά σου, αλλά ο Κύριος είναι μαζί σου και θέλει σου ανοίξει περάσματα, λέγει ο Κύριος, για να μπορείς να φέρεις το μήνυμα του Κυρίου σε ανθρώπους που σε γνωρίζουν, σε εμπιστεύονται, σε πλησιάζουν, λέγει ο Κύριος, και η ειρήνη θα έρθει στο σπίτι σου, μεγάλη, λέγει ο Κύριος. Εγώ θα αποκαταστήσω τα παιδιά σου, λέγει ο Κύριος, με τον δικό μου τρόπο. Όχι με τον ανθρώπινο τρόπο, γιατί είναι η εποχή, λέγει ο Κύριος, που η αποκατάσταση έρχεται, όχι με τον ανθρώπινο τρόπο, αλλά με τον τρόπο του Κυρίου, με τον λόγο του Κυρίου. Εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός,
ουλάλησα προς εσένα, Εκκλησία. Και η προφητική αλήθεια του Κύριου έρχεται σαν τζίμαρος, λέγει ο Κύριος. Γιατί νόησε ότι η Εκκλησία των εσχάτων εποχών είναι ένα προφητικό σπέρμα που θα μπορεί να λαμβάνει στο Πνεύμα, θα μπορεί να εκφράσει από το Πνεύμα, θα μπορεί να μιλάει από το Πνεύμα, λέγει ο Κύριος. Και έτσι θα συντριφθεί ο Φαραώ και η Αίγυπτο που ακολουθεί τη ζωή σου, γιατί ο Κύριος είναι αυτός που χάρισε νίκη, προφήτεψε νίκη και θα εκπληρώσει την νίκη στη ζωή σου, λέγει ο Κύριος. Αλληλούια, Κύριε. Αλληλούια, Κύριε. Σώστε λίγο τα χέρια σας.